ότι οι διεθνοί οίκοι και τα, αν θέλετε, οι οικονομικοί παράγοντες και οι θεσμικοί παράγοντες Ευρώπης το τελευταίο χρονικό διάστημα ζητάνε να συναντηθούν με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ για να ενημερωθούν για την οικονομική του πολιτική. Και αυτό είναι ένα σημείο που δείχνει ότι και οι έξω στο εξωτερικό θεωρούν ότι στις εκλογές ή μετά τις εκλογές θα διαπραγματεύονται και θα συζητάνε με μια νέα κυβερνητική πολιτική όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το ένα. Συγγνώμη, το δεύτερο μισό που θα ήθελα να σας πω. Μισό λεπτάκι, κύριε Πουλάκη, συμπληρωματικά και απαντήστε συνολικά. Επειδή εδώ ο κόσμος που μας παρακολουθεί και ο κόσμος που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις, για να έρθουμε και στα κυριότερα σημεία της θεσινής δημοσκόπησης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για λογαριασμό του Sky, θέλει να ξέρει όχι ποιος μιλάει με ποιον, αλλά τι λέει. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν το δεύτερο που θα σας έλεγα. Το ότι μιλάτε δηλαδή με την άλλη πλευρά ή ότι κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου. Δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Στην πρώτη ερώτηση που προσπάθησα να απαντήσω, αλλά θα το έλεγα και τώρα, ότι εμείς εκεί πέρα που πηγαίνουμε, λέμε αυτά τα οποία λέμε και στον ελληνικό λαό και με τον οποίο θα ζητήσουμε και με την πρόταση στην οποία θα ζητήσουμε την ψήφο του στις βουλευτικές εκλογές, όποτε γίνουν. Άρα, δεν έχει σημασία μόνο ποιον βλέπεις. Άρα, όπως ανέφερε ο κύριος Μιχελάκης, άρα έχει σημασία όταν πηγαίνεις, τι του λες. Τώρα, τι απαντάνε αυτοί. Είναι σίγουρο ότι αυτοί βλέπουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι βλέπουν την πρόταση της κυβέρνησης. Ποιος είναι αυτός, πώς τον χαρακτηρίζετε? Διότι είχαν συνηθίσει, και αυτό σας το είπα στην πρώτη μου απάντηση, είχαν συνηθίσει επί 4 χρόνια να πολιτεύονται με κυβερνήσεις, τα τελευταία 2,5 χρόνια του Σαμαρά, πριν με τον κύριο Παπαδήμου και πριν με τον κύριο Παπανδρέου, είχαν συνηθίσει να πολιτεύονται με κυβερνήσεις οι οποίες ό,τι τους λέγανε και ό,τι τους βάζαν στο τραπέζι, με τον Α ή με τον Β τρόπο τα αποδεχόντουσαν. Μάλιστα. Και θέλουν τώρα να αρχίσουν να συνειδητοποιούν ή να βρουν έναν τρόπο σε μια διαφορετική κυβερνητική πολιτική, με την οποία να δεν έχουν αυτή τη συμφωνία την οποία είχαν με την κυβέρνηση του Σαμαρά, τον τρόπο τον οποίο θα αντιμετωπίσουν όταν. Μάλιστα. Και τελειώνω. Όταν μετά τις εκλογές. Δεν έχουμε χρόνο, θέλω ένα ερώτημα για τα. Μην ξεχάσετε τον παράγοντα του εκλογικού αποτελέσματος. Εγώ όμως θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα κλείνοντας και στους δύο κύριους Μιχελάκη. Δεν έχετε όλο τον χρόνο. Ναι, ελάτε. 30 δευτερόλεπτα θέλω να σας απευθύνω ένα κοινό ερώτημα. Μια φράση μόνο. Τα φαντ που βλέπουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δύο κανόνες. Δύο απαιτήσεις. Χαμηλό ρίσκο, υψηλή απόδοση. Όταν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητούν όλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα, νομίζουν ότι αυτό είναι καλό μήνυμα στις αγορές. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ξαναδούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα.